Επίσκεψη στην τοπική κοινότητα δροσοπηγής της Φλόρινας πραγματοποίησαν οι φοιτητές του Ιδρύματος Heinrich Bell. Εκεί βρέθηκε ο συνάδελφος Θανάσης Γεωργούλας που έχει και το ρεπορτάζ. Είμαι η διευθύντρια του Ιδρύματος Heinrich Bell από τη Γερμανία, του Ιδρύματος των Πρασίνων της Γερμανίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Σήμερα ήρθαμε στη δροσοπηγή με μια ομάδα Γερμανών φοιτητών, οι οποίοι είχαν οργανώσει αυτή την επίσκεψη στα μαρτυρικά χωριά της Δυτικής Μακεδονίας. Πήγαμε χθες στο Λέχοβο, στους Πύργους και στο Μεσόβουνο και σήμερα ήρθαμε εδώ στη Δροσοπηγή να σας συναντήσουμε για να μάθουμε την ιστορία και του χωριού και της περιοχής με αυτά που έγιναν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ποια είναι η πρώτη εμπειρία των παιδιών από αυτά που άκουσαν και έμαθαν μέχρι σήμερα? Χθες, ειδικά που πήγαμε στο Λέχοβο και συναντήσαμε και παιδιά, νέα παιδιά, αλλά και τον πρόεδρο του χωριού και τον Παναγιώτη, που ήταν ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου, ήταν μια πάρα πολύ έντονη εμπειρία και συγκλονιστική. Βλέποντας και για μένα τουλάχιστον, αλλιώς πρέπει να ρωτήσεις τα παιδιά, πώς αυτές οι ανταλλαγές που στην οποία έγιναν οι ελληνογερμανικές ανταλλαγές μέσω του Γερμανικού Ταμείου για το Μέλλοντος, ήταν και για τα παιδιά που πήραν από το Λέχοβο μέρος αυτές τις ανταλλαγές μια μεγάλη εμπειρία. Αρχίζουν να γνωρίζουν τη ζωή τους. Ήταν συγκλονιστικό αυτό που μας είπαν, ότι δεν μαθαίνουν στο σχολείο τίποτα από την ιστορία τους. Αυτές οι ανταλλαγές τους έδωσαν ερεθίσματα να ψάξουν, να μάθουν, να γνωρίσουν. Και αυτό ήταν, νομίζω, για μένα το πιο ενδιαφέρον και το πιο συγκλονιστικό. Και γι' αυτό πίστηκα, άμα θέλετε, δεν ήμουν σίγουρη, αλλά πίστηκα ότι η συμφιλίωση, αυτό που γίνεται σαν συμφιλίωση ή σαν γνωριμία, συμφιλίωση πια δεν θα το έλεγα, αλλά σαν μια γνωριμία των δύο πολιτισμών και την ιστορία τους. Και από τη μια μεριά χρειάζονται να σκύψουν πιο πολύ στην ιστορία τους και να γνωριστούν και να φύγουν και πολλές ίσως και προκαταλήψεις, αλλά και από την άλλη μεριά. Αυτό ήταν, νομίζω, μια εμπειρία πολύ έντονη που είχαμε χθες. Πέρα από τα ιστορικά γεγονότα, τα οποία μπορείς να τα διαβάσεις σε οποιοδήποτε βιβλίο. Να ξέρετε ότι σε αυτή τη σύγκρουση των πολιτισμών και οι ίδιοι ήταν θύματα και οι Γερμανοί είναι θύματα. Δεν ήμασταν μόνο εμείς που χάσαμε τις περιουσίες, χάσαμε τον πολιτισμό μας, χάσαμε όλο αυτό το κομμάτι. Και οι Γερμανοί έχουν χάσει σε αυτό το παιχνίδι των συγκρούσεων. Μέσα από αυτές τις συναντήσεις, εμείς δεν προσπαθούμε να αναδείξουμε αυτό το κομμάτι των συγκρούσεων, προσπαθούμε να αναπτύξουμε το κομμάτι της φιλίας, της συνεργασίας, αν μπορούμε να έχουμε σε αυτό το επίπεδο. Θέλουμε και συντηρούμε αυτή την κατάσταση, να μας επισκέπτονται ομάδες Γερμανών, δεν είναι η πρώτη φορά που έχει γίνει, είναι φοιτητές, είναι μελετητές, άλλοι είναι μελετητές της ιστορίας, άλλοι προέρχονται από άλλα γνωστικά πεδία. Γεγονός είναι ότι μέσα από αυτή τη σύμπραξη, δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε ανταλλαγές, αλλά σημαντικό είναι ότι η ανάπτυξη της μνήμης πρέπει να ενισχυθεί χωρίς να φτάσουμε στο σημείο οι νέοι, ο σύγχρονος κόσμος να συγκρουστεί όπως συγκρούστηκε στο παρελθόν πριν 75 χρόνια μέσα από αυτές τις καταστάσεις. Θαύμασα την προσοχή τους και το σεβασμό που έχουν για τον λαό μας, για μας, για την ιστορία μας. Πράγματα που λυπάμαι να πω ότι στους δικούς μας νέους δεν ισχύουν, δυστυχώς. Επίσης το ενδιαφέρον τους και το ενδιαφέρον για την ανάπτυξη. Βέβαια κυρίως η κυρία Όλγα, η οποία έχει εμπειρία στο θέμα αυτό και δουλεύει για το Ίδρυμα Heinrich πολύ καιρό. Θεσσαλονικιά ίδια, ενημερωμένη σε πολλά προγράμματα και μας πρότεινε και προγράμματα σχετικά.